Καθημερινό φαινόμενο είναι πλέον οι διαδηλώσεις στην Αίγυπτο, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ανταλλάσσουν κατηγορίες με τον πρόεδρο της χώρας και την μουσουλμανική αδελφότητα για τα βία γεγονότα μπροστά από τα γραφεία της τελευταίας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Μοχάμεντ Μόρση ανακοίνωσε ότι οι εθνικές εκλογές που είχαν προγραμματιστεί για τον Απρίλιο ενδεχομένως να πάνε για Οκτώβριο, δηλαδή σχεδόν 6 μήνες πίσω, προκαλώντας νέες αντιδράσεις. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση κατά καναλιών και τοπικών εφημερίδων, απειλώντας να κλείσει μέσα ενημέρωσης και να στείλει στα δικαστήρια δημοσιογράφους. Σε ερώτηση του ανταποκριτή του Euronews στο Κάιρο, εκπρόσωπος τύπου του αντιπολιτευόμενου Αιγυπτιακού Μετώπου Εθνικής Σωτηρίας Χουσέιν Αμπντελγκανί είπε: «Υποστηρίζουμε το δικαίωμα της Ισλαμικής κίνησης να διαδηλώνει μπροστά από τα μέσα ενημέρωσης. Αλλά είναι και δικαίωμά μας να διαδηλώνουμε μπροστά από τα γραφεία της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, επειδή είναι το κύριο κόμμα της κυβέρνησης και από τη στιγμή που εκπροσωπείτε το Euronews, γνωρίζετε ότι αυτό είναι μέρος της δημοκρατίας». Η Αιγυπτιακή Αντιπολίτευση καταδίκασε την πρόσφατη επίθεση σε δημοσιογράφους μπροστά από τα γραφεία της Μουσουλμανικής Αδελφότητας, όπου τους έσπασαν φωτογραφικές μηχανές και κάμερες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιοι ρεπόρτερ έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς αγνώστων στο διάστημα των τελευταίων μηνών. Ο ανταποκριτής του Euronews μεταδίδει: «Κάνοντας επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων, συλλαμβάνοντας ακτιβιστές και διώκοντας κάποιους από τους ηγέτες της αντιπολίτευσης. Όλα αυτά τα στοιχεία απειλούν τη δημοκρατία στην Αίγυπτο, σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι αντίπαλοι του Πρόεδρου Μόρση. Ο τελευταίος όμως τους απαντά ότι η δημοκρατία δεν έχει σχέση και ούτε πρέπει να έχει σχέση με τη βία».